Καλημέρα, πιτσούνια. Πάμε πιλάτες. Άργησα να ξυπνήσω. Άπα, είναι κλειδωμένο. Άργησα να ξυπνήσω εδώ μεταξύ. Θα αργήσω 5 λεπτά. Μην πειράζει, όλα καλά. Καλημέρα. Γεια σου, κοπέλα μου. Καλημέρα. Η φάση είναι, έβαλα ό,τι να είναι και ήρθα. Πάντα μετά το μάθημα είναι δύσκολη αυτή η σκάλα. Νιώθεις... Εντάξει, το ρεπερτόριο στο μάθημα κάθε φορά είναι άλλο. Άλλη φορά μπορεί να είναι ελληνικά, άλλη φορά μπορεί να είναι κάτι πιο ζεν, R&B, μπορεί να είναι pop, μπορεί να είναι ό,τι να είναι. Έχει πλάκα. Αχ. Και επίσης, κάνω 2 φορές την εβδομάδα πιλάτες. Μία μέρα ερχόμαστε μαζί με την Δανάη και τον Δημήτρη και μία έρχομαι μόνη μου γιατί δεν με βόλευε η μέρα η δεύτερη που έρχονταν εκείνη. Και αυτή τη μέρα γυρνάω και με τα πόδια σπίτι, επειδή δεν πηγαίνω με τα πόδια γιατί ποτέ δεν έχω το κουράγιο να έρθω με τα πόδια. Αλλά γυρνάω με τα πόδια, είναι γύρω στα 25 λεπτά από το σπίτι, οπότε κάνω και λίγο περπάτημα. Τι κάνει? Τι κάνει ο Γιαρέκ? Ξυνείς τα νύχια σου τα οποία θέλουν κόψιμο? Πρέπει να σκόψουμε τα νύχια ρε, μεγάλωσαν. Μεγάλωσαν. Πουπ, ήξερα ότι θα πέσει κάτω. Κολαρινός! Ποιανού είναι αυτός ο κολός? Μυρίζω γυμναστήριο. Είναι μαζοχιστής παιδιά, να ξέρετε. Μουστάρι BDSM. Έχω βάλει να παίζει playlist από το Spotify rap μου. Wrapped, αυτό όπως λέγεται, που σου βγάζει τα τραγούδια από αυγές όλη τη χρονιά και περνάω τέλεια γιατί κάποια... Είχα καιρό να τα ακούσω τώρα και γουστάρω. She will pull the trigger and γιατί τραγουδάω στην κάμερα, πρέπει να το κόψω αυτό. Είμαι ο πιο φάλτσος άνθρωπος. Να με μισήσετε. Και επίσης θα φάμε κανένα copyright που παίζει τραγούδια. Σήμερα το μενού έχει σαλάτα μαρούλι με ντοματίνια, πιπεριές φλωρινής, λίγα πορτοκάλια έτσι, αυτό, και κοτόπουλο και μία σος λάδι, λίγο μουστάρδα και τι άλλο, δεν θυμάμαι. Τώρα με πιάσε μια νύστα, δεν ξέρω, θα κοιμόμουν, αλλά έχω να πω για νύχια. Τα οποία πρέπει να γίνουν, έχουν μεγαλώσει, έχουν φτάσει στο Θεό. Πότε τα έκανα εντωμεταξύ? Πριν σχεδόν 3 εβδομάδες. Παλιά χαιρόμουν πολύ που τα νύχια μου μακραίνουν τόσο γρήγορα. Γιατί άμα ήθελα να τα μακραίνω, μακραίνω γρήγορα. Τώρα όμως που κάνω τα ημιμόνιμα και τα τζέλ και αυτά, δεν χαίρομαι γιατί θέλουν πολύ γρήγορα ανανέωση. Πολύ ωραία δροσιστική σαλατούλα. Εντωμεταξύ, σήμερα έκλεισα ακριβώς 3 μήνες πιλάτες. 3 μήνες από 2 φορές την εβδομάδα. Σήμερα ανανέωσα για το επόμενο τρίμηνο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που δεν το έχω αφήσει. Και μ' αρέσει και πολύ. Νιώθω ότι δεν με. Μέχρι τώρα η γυμναστική μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά αυτή τη φορά δεν μου είναι τόσο δύσκολο. Ίσως επειδή έχουν πιάσει τα φάρμακα που παίρνω για την ασθένειά μου. Και δεν ζορίζομαι τόσο. Τέλος πάντων, και έχω αρχίσει να περνάω καλά και να εκτιμώ τη γυμναστική και να μην τη μισώ και να τη θεωρώ ένα βασαριστήριο. Η διαφορά που έχω δει με 3 μήνες πιλάτες είναι κυρίως στη στάση του σώματός μου. Νιώθω ότι δεν καμπουριάζω τόσο. Καμπουριάζω, συνεχίζω να καμπουριάζω εννοείται, ειδικά όταν κάθομαι έτσι. Αλλά νιώθω ότι όχι τόσο πολύ όσο πριν. Και όταν περπατάω νιώθω ότι θα αργήσω να πέσω, ότι... Δεν ξέρω, σαν να αντέχω πιο πολύ εδώ, σαν να είναι πιο δυνατός ο κορμός λίγο. Αυτό. Και σίγουρα έχω μαζέψει και λίγο στο σώμα, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι μόνο η πιλάτης. Πιστεύω ότι είναι επειδή γενικά προσέχω και το τρώω. Κάνω και λίγο στέπερ έτσι καμιά φορά. Εδώ στο σπίτι που το έχω έτσι όπως είμαι στο σπίτι, ανεβαίνω, κάνω λίγο. Αυτό δηλαδή. Αλλά γενικά διαφορά υπάρχει. Φαντάζομαι θα υπήρχε ακόμα πιο έντονη, άμα έκανα πιο πολλές φορές την εβδομάδα, αλλά δεν μπορώ. Θα συνεχίσω και θα δούμε. Στο επόμενο τρίμηνο θα σας κάνω το update. Να δούμε εκεί τι έχει γίνει, τη διαφορά. Τι ώρα πήγε, πρέπει να φάω στα γρήγορα γιατί πολύ με έπιαζε η πάρλα και θα αργήσω στα νύχια μου.
Let's go! Έτσι μεταξύ. Δεν έχω διαλέξει σχεδιάκι. Πάντα διαλέγω σχεδιάκι και τα στέλνω. Βασικά διαλέγω 2-3 και τα στέλνω και λέω σε όποιος αρέσει και όποιος σε mood. Και αυτή τη φορά δεν έχω προλάβει λόγω. Είχαμε τον Black Friday. Μετά ετοιμαζόμαστε για vlog μας. Δεν πρόλαβα. Οπότε θα τα δω τώρα στον δρόμο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σου, Κίδα. Κίδα, αγάπη μου. Κίδα. Τι κάνεις, όμορφο λεπουδάκι. Τι κάνεις, όμορφο λεπουδάκι. Αγάπη μου. Το λατρεύω, είναι κούκλας. Τέλειο. Αυτή θα είναι η βάση μας, φαίνεται. Δεν φαίνεται. Θα το δείτε μετά. Και μία στρώση το βλέπω, ναι. Μία στρώση νομίζω το ακούω. Επειδή θα βάλουμε και άλλα από πάνω, μην νομίζετε. Θα μπει και στράς, θα μπει και μέρλα, θα μπει και... Μην μπορούμε μέσα. Α, το βάζουμε μέσα, ναι. Τέλειο είναι με τις πέρλες. Η πέρλα ακούω. Ναι. Φουλ πρόγραμμα σήμερα. Και σχέδιο και γκλίτερ και πέρλα και στρες. Έτοιμα! Δεν παρώ, είναι τέλεια! Θα σας τα δείξω πιο καλά και στο σπίτι. Ευχαριστώ! Εγώ ευχαριστώ! Έφτασα σπίτι. Και ανυπομονώ να σας δείξω μηχάκι! Κάτσε να βγάλω παπούτσια. Περίμενε. Γιατί δεν έχουμε ανάψει τα λαμπάκια. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη γιατί είχα την προηγούμενη φορά, τέλος πάντων, τον προηγούμενο τριβδόματο πάρα πολύ απλό χρώμα, το οποίο το χάρηκα μια χαρά. Αλλά ήθελα κάτι σε σχέδιο. Εγώ είμαι το extreme. Μ' αρέσει ο μαξιμαλισμός. Λοιπόν, κάναμε μία βάση από ένα χρωματάκι έτσι ροζ με γκλιτεράκι. Δεν βάλαμε δύο στρώσεις, βάλαμε μία για να μην είναι πάρα πολύ οπακ. Πάνω κάναμε λευκές τραϊμπαλιές και μετά προσθέσαμε και στρας και πέρλες και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Και στην πορεία των ημερών. Έτσι, κατά του μέσα του μήνα, κατά τα μέσα του μήνα, του μέσα του μήνα, τα μέσα του μήνα, θα έχει και ένα μεγάλο event στο οποίο θα πάω και θα φορέσω κάτι πολύ γαμάτο, αλλά δεν σας κάνω φως. Τι έχω πάθει, έχω ξαναπεινάσει τώρα και μπερδεύω τη γλώσσα μου. Δεν θα σας κάνω spoil, αλλά θα φορέσω κάτι σε αυτά τα χρώματα. Και οπότε, τα κάνω από τώρα έτσι να ταιριάζουν, γιατί όταν έχω ένα grand event και grand outfit, θέλω να δένουν κάπως άλλο μεταξύ τους, κατάλαβες. Πάμε όμως να μαγειρέψω, γιατί ξαναπείνασα. Και μπερδεύω τη γλώσσα μου, γιατί έχουν πέρασει και ώρες. Γιατί αυτόν τον ήχη ήθελε construction, ήθελε ολόκληρη κατασκευή. Τι να μου κάνει η σαλάτα που έφαγα. Α, πρέπει να βάψω τη ρίζα μου αύριο, βαριέμαι σήμερα. Θα χρησιμοποιήσω το υπόλοιπο κοτόπουλο που έχω, γιατί βράζω κοτόπουλα και τα κάνω έτσι σε shredded style. Τα αποθηκεύω σε σακουλάκια στην κατάψυξη, οπότε τα βγάζω μια μέρα πριν και τα ξεπαγώνω. Έχω κάποια ακόμα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να κάνω restock, γιατί όσο πιο εύκολο και πρακτικό είναι το σύστημα, τόσο πιο πιθανό να τρώω καλά. Θα κάνω έτσι ένα το τηγάνι, ένα τύπου, δεν ξέρω, εννοώ τι να είναι. Με φασόλια, έχω αυτά εδώ. Οι κονσέρβες με τα μαύρα φασόλια. Οπότε θα το συνδυάσω με κοτόπουλο, έτσι μαζί. Πιστεύω θα είναι ωραίο. Ελπίζω, βασικά, να είναι ωραίο. Αλλά συνήθως αυτά τα φθόρυματα που κάνω είναι ok. Καμιά φορά είναι και πολύ ωραίο, όπως ένα παρόμοιο που έκανα με σπανάκι, μπρόκολο και ρεβίθια στο τελευταίο δίαιτο vlog που έχει ανέβει στο κανάλι του eFood. Γιατί έκανα πρόσφατα ένα δίαιτο vlog, αλλά το έκανα σε στυλ What I Eat in a Day. Εκείνο που είχα κάνει εκεί ήταν τέλειο. Σας το είχα βάλει στο Instagram και μου ζητούσα τη συνταγή. Θα το δείτε στο δίαιτο vlog. In the middle of the night. Αύριο πρέπει να πάρω σούπερ μάρκετ. Μου έχει τελειώσει το στικοβούτυρο. Οπότε να πάρω κάτι σαν με το λογούτυρο, στικοβούτυρο, κάτι τέτοιο. Με αυτό συνήθως κάνω overnight βρώμη. Γιατί αν δεν έχω αυτό, μετά η βρώμη βγαίνει πολύ σκετήλα και δεν μου αρέσει. Μόλις είδα ότι έχω και πιπεριές στο ψυγείο, οπότε θα βάλουμε και πιπεριές. Why not? Τι άλλο έχω να δω, αν μπορώ να πετάξω και τίποτα άλλο μέσα. Αυτό τι είναι. Α, αυτό το έχω παραγγείλει για να συμπληρώσω μια παραγγελία και είναι κομπούτσα με raspberry. Μέτριο. Κουτσούνια, θέλω να πάρω φίλτρο νερού. Δεν ξέρω, τελευταία άρχισε να με ενοχλεί η γεύση του νερού της βρύσης. Αν η Δανάη τώρα το βλέπει θα με κοροϊδεύει, γιατί της έλεγα ότι όλα τα νερά έχουν την ίδια γεύση. Αλλά τελευταία με ενοχλεί η γεύση του νερού της βρύσης. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Και έχω αρχίσει να πίνω πολύ επιφυαλωμένο νερό. Αλλά δεν θέλω, γιατί πρώτον πολύ η συσκευασία, δεύτερον και έξοδα.
Αλλά δεν ξέρω τι φίλτρο νερού να πάρω. Να πάρω αυτό που βιδώνει πάνω στη βρυσούλα. Να πάρω αυτά που είναι ξεχωριστά βρυσάκια και μπαίνουν δίπλα. Επίσης, γκούγκλαρα για τα φίλτρα νερού και τέτοια. Και σε κάποια site λέει ότι μπορείς να συνεργαστείς με ένα. Πώς λεγότανε. Αχ, ξέχασα πώς το λέγανε. Τύπου lab. Τύπου εργαστήριο για να του πας το νερό σου και να σου το φιλτράρουν και να δουν τι χρειάζεται το νερό σου ή να σου πούν τι φίλτρο να πάει. Μπορεί να είναι και υπερβολή αυτό, δεν ξέρω. Αλλά πείτε μου κι εσείς, άμα έχετε εμπειρία, να μου δώσετε κανένα tip. Δεν έχω ιδέα από πού να αρχίσω και τι να κοιτάω. Επίσης λέω εδώ να βάλω λίγο νεράκι για να γίνει λίγο σουπέ. Να βάλω και ένα μπαχαρικό, δεν έχω βάλει τίποτα. This is beautiful. Μ' αρέσουν τα χρωματιστά πιάτα. Για να δούμε πώς βγήκε. Πώς να βγήκε. Μια χαρά θα είναι. Αλλά να μην κάνουμε ένα taste test. Κάτσα πάρα πολλά. Αλλά τώρα καίει. Ό,τι πιο σπαστικό να πεινάς και να καίει. Απλό, χορταστικό και healthy. Και νόστιμο. Εν τω μεταξύ, κάνουν πάλι πάρα πολύ vlog μας και θέλω να τα δω όλα. Θέλω να βλέπω και της Ντόντο και της Μαρίλιας και ολονών και δεν προλαβαίνω. Αλλά δεν πειράζει, γιατί εγώ πάντα τα κρατάω για μετά. Δηλαδή μετά όταν ανέβω Θεσσαλονίκη πρωτοχρονιά και κάθομαι μια εβδομάδα, θέλω να βλέπω κάτι χαλαρό, τσακ. Θα βάζω αυτά, θα βάζω όσα δεν έχω δει. Και του φίπστε. Δύο. Και δεν τους το κλέψανε. Ένα πολύ instagramικό σημείο με μια καρδιά. Λέω να ανοίξω κάποια πακέτα και είπα να τα ανοίξουμε μαζί. Why not, αφού βλογκάρω. Σήμερα όσο έλειπα ήρθαν κάποια courier. Έχουμε εδώ ένα L'Oreal. Α, Steampot. Steampot 4 X Rowenta Salon. Τέλεια. Εγώ έχω το Steampot του Barbie. Τώρα θα έχω και αυτό. Το Steampot είναι ό,τι καλύτερο όταν θέλω να κάνω full ίσιο μαλλί. Full. Νιώθω σαν Χριστούγεννα. Α, κορέ. Ο κορέ. Ναι. Πάντα έχει τέλεια packaging στα PR πακέτα του. Δηλαδή, πάντα στέλνει κάτι έτσι ωραίο. Και πολλά τα επαναχρησιμοποιώ κιόλας. Σέρουμ για βλεφαρίδες και φρύδια. Έχει και πινελάκι και βρουτσάκι. Και μάσκαρα. Λοιπόν, Λορβέν. Α, βαρύ. Α, αυτήν την έχω. Είναι μάσκαρα για ξηρά και ταλαιπωρημένα. Μάσκαρα. Μάσκαρα ήταν πριν φωτεινή, τώρα είναι μάσκα. Είναι μάσκα για ξηρά ταλαιπωρημένα μαλλιά. Μου την έχουν ξαναστείλει και την έχω χρησιμοποιήσει και είναι φοβερή. Conditioner Silk Repair. Πάρει για ξηρά και ταλαιπωρημένα βαμμένα μαλλιά. Πού το ξέρουνε. Πού το ξέρουν ότι έχω ξηρά και ταλαιπωρημένα και βαμμένα, εντάξει, είναι προφανές. Αλλά δεν έχει πιάσει. Ξέρεις πόσο ταλαιπωρημένα είναι. Μάλλον φαίνεται. Παιδιά, το μαλλί μου δεν στα καλύτερά του. Και σαμπουάν αντίστοιχο, της αντίστοιχης σειράς. Που μου αρέσει που είναι ακριβώς η περίπτωσή μου. Και αυτό τι είναι. Ξέρω τι είναι. Είναι αυτό που το βάζεις έτσι και τυλίγεις τα μαλλιά σου γύρω από αυτό και στερεώνεις κάτω με τα αυτά. Το τσιμπάς εδώ πάνω στην κορυφή και γίνονται μπούκλες. Το έχω κάνει μόνο με τη ζώνη μιας ρόμπας αυτό και μου είχε βγει ok. Αλλά δεν το έχω κάνει με αυτό το πιο ειδικό. Οπότε θα το δοκιμάσω σίγουρα αυτό. Τέλειο δώρο. Μετά έχουμε NYX. Α, έχει χριστουγεννιάτικες συσκευασίες. Έχει και μπάλα. Εντάξει, πάρα πολύ όμορφα. Έχει κάποια reusable pads, gel φρυδιών. Παιδιά, ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι είναι advent calendar φάση. Ότι έχει, ξέρω εγώ, πάρα πολλά μέσα για να έχεις κάθε μέρα να ανοίγεις από ένα. Και έχει κι άλλα δωράκια, τύπος με είχε και δαχτυλίδια. Είμαι χαζή, δεν το κατάλαβα κατευθείαν. Α, gloss butter, μου αρέσουν αυτά, τα lip gloss. Και το τελευταίο PR είναι από BAM FC, που είναι ουσιαστικά ποδοσφαιρική ομάδα που δημιούργησαν δύο YouTubers, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε. Ο Καρπούζι Φέτα Gaming και ο Χάρης Μιλιώνης. Τέλειο, τέρμα φάση, ατρόμητη, ξέρω εγώ. Και τα πάνε και καλά, τύπου έχουν πάρει και νίκες και τέτοια. Θέλω κάποια στιγμή να πάω σε αγώνα. Ήτανε, σκεφτόμουν να πάω τότε 28η, αλλά τελικά είχα πάει ταξίδι Ρουμανία και δεν μπορούσα να πάω, αλλά κάποια στιγμή θέλω να πάω να τους δω να υποστηρίξω. Μπορεί να είμαι άσχετη από ποδό σου. Τώρα, θα μπορώ να λέω ότι είμαι μπαμ. Όταν με ρωτάνε τι ομάδα είμαι, γιατί είμαι άσχετη, δεν ασχολούμαι, αλλά θα υποστηρίξω τη YouTube-ιστική. Καταλαβες. Τέλεια, δεν θα σκεφτεί. Λοιπόν, έχουμε μπλούζα λοιπόν. Μία που λέει Πάνος, δεν πάνω. Τη δική μου!
βλέπεις ο φως vlog. Εδώ είναι και το logo της ομάδας. Τέλεια! Μ' αρέσει και το χρώμα. Εγώ θα την βάλω κανονικά. Θα κάνω fashion συνδυασμό, Χάρη, να ξέρεις. Γιούρεκ! Γιούρεκ! Η τέλεια θερμοκρασία. Το άφησα να κρυώσει όσο πρέπει. Και εμείς, παιδιά, θα τα πούμε αύριο! Οπότε σας φιλώ. See you tomorrow! Μουά! Το ριχάκι μου είναι τέλειο! Κάτσε να το ξαναθαυμάσουμε. Μπράβο, μπράβο! Μπράβο, μπράβο! Christmas Day, oh, oh, oh. Merry Christmas.